Θέλω να θέσω εκ μέρους του ΚΚΕ ορισμένα ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση και που είναι άμεσα και επίγοντα. Το πρώτο αφορά το θέμα των παραλίων και των πλάζ. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και το γνωρίζετε. Και θα επιδεινωθεί λόγω του μικρού μίνι καύσωνα που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Φυσικά η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση να ανοίξει τις ιδιωτικές πλάζ. Αυτό είναι το μισό. Εμείς τι ζητήσαμε? Πριν να πάρει την απόφαση η κυβέρνηση, να ανοίξουν χωρίς εισιτήρια. Ο κόσμος είναι όλος επιβαρημένος. Φαντάζομαι ότι... Όχι φαντάζομαι, έτσι είναι. Τα λαϊκά στρώματα πάνε σε αυτές τις πλάζες, γιατί αυτοί που έχουν το χρήμα έχουν ιδιωτικές μπροστά στα σπίτια τους. Και επομένως αυτό που πρέπει να κάνει άμεσα η κυβέρνηση, και το ξαναλέμε και το ξαναβάζουμε, είναι να ανοίξουν χωρίς εισιτήρια. Αλλά βέβαια δεν περιμένουμε και πολλά. Δεύτερον, η εργοδοσία και η κυβέρνηση σε σχέση με τις επιχειρήσεις έχουν ξεσαλώσει εν ονόματι του κορονοϊού. Πέρα από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα μέτρα τα αντεργατικά που παίρνουν, έχουν πάρει αέρα και οι επιχειρηματίες και έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει μαζί με την κυβέρνηση. Πρώτον, Λάρκο, κύριε Χατζηδάκη, αναλαμβάνετε τεράστιες ευθύνες. Δεν μπορεί να εκβιάζεται τον κόσμο η ιδιωτικοποίηση ή κλείνει η Λάρκο. Ξέρετε και όλοι ξέρουν τι σημαίνει Λάρκο, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Τα είπα όταν φέρατε την τροπολογία. Αυτή τη στιγμή λέτε, έχω 35 εκατομμύρια, δεν δίνω παραπάνω, κόψτε το λαιμό σας. Και την ίδια στιγμή η διοίκηση που έχει παραγγελίες, που ζητάνε οι πελάτες εμπόρευμα, μειώνει την παραγωγή. Και εκβιάζεται τους εργαζόμενους που κινητοποιούνται σε αυτή τη βάση. Και άλλα μέτρα που παίρνονται. Σταματήστε τώρα. Αυτή είναι η θέση μας και θα σας προειδοποιήσω και κάτι ακόμα, όχι προσωπικά, την κυβέρνηση. Η Λάρκο δεν είναι ότι να είναι, ενώ από άποψη κινήματος. Έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αν νομίζετε ότι με διάφορες κινήσεις θα υποτάξετε τον κόσμο, και δεν μιλάμε για τους εργάτες της Λάρκο. Για τους εργάτες της Λάρκο είναι τόσο ψημένοι και σε τέτοιες συνθήκες που ξέρουν τι θα κάνουν. Μιλάμε για όλη την περιοχή που αφορά και τη Φιώτιδα και την Εύβοια. Και τα λέω αυτά γιατί ο κύριος Σταϊκούρας, που είναι και φιωτός, είναι ο υπεύθυνος βασικά. Σταματήστε και βάλτε μπροστά την εταιρεία. Σταματήστε να εκβιάζετε τους εργαζόμενους. Τους μειώσατε 30% τους μισθούς. Καλά δεν τρέπεστε? Και εν μέσω κρίσης τέτοιας. Ποιους? Σας ξαναλέω, πηγαίνετε να κάτσετε μια μέρα μέσα στο εργοστάσιο. Και μετά ελάτε να μας πείτε. Να δω αν θα μπορείτε να μιλήσετε. Και έρχεστε τώρα και τους μειώνετε 30%. Τι απανθρωπιά είναι αυτή? Αδίσταχτη. Τρίτον, Τέρνα. Πρώην Σκαλιστήρη. 280 απολύσεις ουσιαστικά. Εκβιασμός από την Τέρνα, πανφτωχή και η Τέρνα. Στην Ομόνια με ακορντεόν είναι και ζητάει λεφτά. Έγιναν ουσιαστικά κάτω από τον εκβιασμό με οικειοθελείς απολύσεις. Πετάει 280 οικογένειες στον δρόμο. Τι θα γίνει, μια ολόκληρη περιοχή. Και δεν είναι λίγοι αυτοί. Τέταρτον, Schneider Electric. Κλείνει μέχρι 31 Οκτώβρη. Και τι λέει τώρα, τελεσίγραφο, πέστε μας μέχρι τις 8 Ιουνίου, με ποιο τρόπο θα απολυθείτε. Ποια η εταιρεία που θησάβρισε 50 χρόνια έχει βγάλει τα μαλακέφαλά της από παραγγελίες της ΔΕΗ κυρίως. Και τώρα στο δρόμο. Και τώρα το μύθος σας πολλών ότι οι εργάτες κλείνουν τις επιχειρήσεις. Δεν τις κλείνουν. Οι καπιταλιστές τις κλείνουν. Είναι στιγμή, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τις κλείνουν, όχι δεν έχουν κέρδος. Προσέξτε. Δεν έχουν τα αναμενόμενα κέρδη. Δεν μπορούν να πάρουν 3 αλαμιγούς δηλαδή. Μπορούν να πάρουν 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα για να την πούμε με λαϊκές κουβέντες. Πέμπτον, ΕΑΒ. Καλά. Τώρα βρήκατε μέσα στην κρίση να κάνει υπόδειξη το Υπουργείο Οικονομικών στην διοίκηση της εταιρείας. Θα τα πούμε αύριο, έχω περιοδία εκεί. Για να αφαιρέσει από τον προϋπολογισμό του 2020 το σύνολο των μη μισθολογικών παροχών πλην του γάλακτος. 3.070.000 είναι. Τώρα βρήκατε να το κάνετε. Μέσα σε αυτή την κρίση που έχει γονατίσει όλος ο κόσμος. Και
Τι είναι αυτός ο νόμος, για να καταλάβει και ο κόσμος? Είναι υποκειδαιμονία, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ γενικής κυβέρνησης και σωματείων που υπάγονται εκεί. Ουσιαστικά απαγόρευση συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εσείς που είσαστε υπέρ των ελεύθερων διαπραγματεύσεων. Και συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και εκεί. Λέτε για την ΕΑΒ, βγάζετε ύμνους, θα την κάνετε υπεργολάβο της Λόκχινγκ και εξαρτημένη από τη Λόκχινγκ, αλλά ούτε και αυτά εκμεταλλεύεστε. Και τι γίνεται? Φεύγει προσωπικό υψηλής ειδίκευσης, παίρνουν 8 και 10 χιλιάδες αλλού. Φεύγουν, γιατί τι να κάνουν με 800 στάρικα και με μειώσεις που γίνονται τώρα. Φεύγουν από εκεί και εκτός αυτών διώχνει και δουλειά η ΕΑΒ. Διώχνει και δουλειά η ΕΑΒ και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακριβώς γιατί. Το πιο πιθανό είναι για να τον έχει στο χέρι η Lockheed. Πάρτε τα πίσω, επιτέλους. Τόσος κόσμος είναι. 3.000 δούλευαν στην ΕΑΒ. Την ξεφτυλίσατε τελείως. Ενώ έχει τεράστιες δυνατότητες και το γνωρίζουν όλοι και θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά και σε άλλους τομείς. Τώρα για το νομοσχέδιο. Εδώ ακούσαμε ύμνους. Υπήρχε εδώ η χοροδία. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και as usual που λένε σε γνή σε ελληνικά, ως συνήθως με διάφορα κόλπα ελληνική νήση, ναι. Όλοι. Συνταγμένοι, ζήτω ο Eastmint, ζήτω εκείνο, η Ελλάδα κλπ. Επιχειρήματα, είναι υψής της σημασίας, λέτε, θα σας πω στο τέλος τι είναι. Είναι υψής της σημασίας, γίνεται διαγωνισμός, πασαρέλα ποιος καλύτερα τα χειρίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Τον αγωγό σημειώστε, Eastmint, όλοι μαζί εδώ, όφελος για την Ελλάδα, γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, 2% και λιγότερο παρεπιπτόντως θα έχει. Δεν θα έχει, αλλά λέω θα έχει. Έτσι θεωρείται. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω μετά γι' αυτό. Αλήθεια, έτσι είναι. Δεν κατεβαίνουμε λίγο στη γη και στην πραγματικότητα? Τι συμβαίνει στην περιοχή? Λέτε ότι αστάθεια. Μα καλά, μας δουλεύετε. Τι αστάθεια έχει η περιοχή? Έχει υπεραλιστικούς πολέμους που έχουν εξαπολυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν ξεκινήσουμε από Αφγανιστάν, είναι πιο μακριά, Ιράκ, πετρέλαιο. Λιβύη, πετρέλαιο. Συρία, πετρέλαιο. Πόλεμο έχουμε. Ποιος κάνει τον πόλεμο? Οι λαοί? Όχι. Ποιος επεμβαίνει? Επεμβαίνουν οι σύμμαχοί σας, όλοι αυτούς που ορκίζεστε. Α, δεν έχουμε αστάθεια. Έχουμε όξυνση των ανταγωνισμών στην περιοχή. Γιατί δεν το λέτε? Ανταγωνισμοί σκληροί, με απλόβρεπτες συνέπειες. Από τη μια μεριά είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και με εσωτερικές αντιθέσεις, Ρωσία που αφορά στρατηγική παρουσία και ενεργειακά και Κίνα που αφορά το δρόμο του μεταξύ και που περνάει από τα Βαλκάνια. Είναι αλήθεια ή όχι αυτά που λέμε εμείς? Είναι έτσι η κατάσταση στην περιοχή? Γιατί γίνεται λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός? Για να ζήσουν οι λαοί όμορφα και ευτυχισμένα? Μη μας το πείτε. Μη μας το πείτε ότι γίνεται γι' αυτό. Γίνεται για την ενέργεια, τους ενεργειακούς δρόμους, τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων και γεωστρατηγικά ζητήματα γενικότερα. Και αυτά συγκρούονται. Και συγκρούονται μεγάλες δυνάμεις, συγκρούονται μεγάλες εταιρείες για το ποιος θα βγάλει περισσότερα και τι κερδίζουν αλήθεια οι λαοί της περιοχής. Αίμα. Άπειρο. Αίμα παντού. Ιράκ, Συρία, Λιβύη. Παντού. Σκοτώμε χιλιάδες. Εκατοντάδες χιλιάδες. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά? Τι κερδίζει η Ελλάδα? Και εννοώ, δεν εννοώ, γιατί η Ελλάδα έχει δύο Ελλάδες. Θα τα πούμε μετά. Τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτή την όλη την κατάσταση που υπάρχει? Κερδίζει πρόσφυγες και δεν κερδίζει τίποτα ο ελληνικός λαός. Και ρωτάμε, που λέτε και λέτε διάφορα, είναι αμέτωχη η Ελλάδα σε όλη αυτή την κατάσταση? Είναι, όπως λέτε, η ειρηνική χώρα στην περιοχή? Αλήθεια? Αφού είναι ειρηνική χώρα, τι δουλειά έχει στη Λιβύη? Τι δουλειά έχει να διώχνει την πρεσβεία της Συρίας? Τι δουλειά έχει να στέλνει στρατό στο Ιράκ, έστω ένα μικρό τμήμα, και στο Αφγανιστάν? Πώς είναι η ειρηνική χώρα? Πέστε με σε ένα σχέδιο που υπάρχει και που είναι από όλες τις υπεραλιστικές δυνάμεις, πού δεν συμμετείχε η Ελλάδα όταν τη ζητήθηκε? Παντού. Και ο λαός πληρώνει τις συνέπειες. Και οι συνέπειες είναι σε χρήμα, διότι έχουμε κάνει εκατοντάδες, πολλές φορές ερωτήσεις.
Πόσο κοστίζει η συμμετοχή της Ελλάδας στα σχέδια των μεγάλων υπεραλιστών? Και δεν μας απαντάτε. Κοστίζει σε χρήμα που πληρώνει ο ελληνικός λαός 4 δις το χρόνο για το ΝΑΤΟ και κοστίζει βέβαια και το προσφυγικό, τα οποία τα συζητήσαμε άλλη φορά και δεν θέλω να τα αναλύσω. Κερδίζει η Ελλάδα από όλα αυτά, ο ελληνικός λαός εννοώ, στο θέμα της ενέργειας, πιο ακριβά είναι όλα. Και με την πράσινη εκδοχή, κύριε Αρσένη, και με την άλλη εκδοχή. Ο ελληνικός λαός πληρώνει παραπάνω ρεύμα. Και αυτοί που θησαυρίζουν είναι οι όμιλοι. Λέτε ότι αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά η Ελλάδα. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως? Οι κυβερνήσεις όλες, αλλά να πάμε τελευταία. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΚΙΝΑΛ προχώρησαν στην πλήρη ένταξη της χώρας στα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Ναι ή όχι? Παραχώρησαν, πέρα από την Αμερικανική Συμφωνία, δώστε μου δύο λεφτά, παραχώρησαν αυτό που συνδέει με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που το έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς να τα έχει πάρει από τη Βουλή, έδωσε νέες βάσεις. Μετά το 1900 δεν ξέρω πόσο. 65, 66, γιατί από το 74 και μετά καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να δώσει νέες βάσεις πέρα από την ψούδα που αναβαθμιζόταν κάθε φορά με όλες τις κυβερνήσεις. Τι δώσατε? Και μιλάτε για στρατηγική αναβάθμιση. Δώσατε τις στρατιωτικές και τις πολιτικές εγκαταστάσεις να τις χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι όπως θέλουν. Αυτό δεν λέει συμφωνία? Πού είναι αυτό? Πού έχει συμβεί? Σε ποια χώρα που δεν είναι σε υποκατοχή γίνεται, αλλά γίνεται πιο κομψά? Εδώ εσείς ξεπεράσατε κάθε όριο. Και μάλιστα τώρα τι κάνετε? Να σας διαβάσετε, τα διάβασε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Το σχέδιο, πώς το λένε Ελληνικό, East Med Act. Ο νόμος. Αμερικάνικος. Αυτά υλοποιείται. Αμερικανονατοϊκός. Ακριβώς. Και επιλέξει. Δηλαδή διατάζει και υλοποιείται. Μέχρι στο σημείο είναι εκπληκτικό που να λέει ότι θα εκπαιδεύσουμε ηγέτες. Αυτά τα έλεγε και πριν η έκθεση του State Department. Τα διαβάσαμε εδώ. Θα εκπαιδεύσουμε ηγέτες, θα τους μορφώσουμε, που υπηρετούν τα αμερικάνικα συμφέροντα. Και ύστερα τολμάτε, ευτυχώς ελάχιστοι, να πείτε ότι όποιος αντιτίθεται σε αυτά τα σχέδια υπηρετεί ξανά συμφέροντα. Μα έλεος. Έλεος. His master's voice. Και είναι τόσο εξόφθαλμα αυτά, αλλά ξέρετε τα πράγματα αλλάζουν κάποτε. Και πληρώνονται πολύ ακριβά. Γιατί το κάνει τώρα η κυβέρνηση? Επειδή είναι υποτελής, λέει, η ελληνική λύση τώρα έχει βγει για την Ελλάδα και λοιπά στα κεραμίδια. Υποτελής είναι? Όχι βέβαια. Άλλωστε το ψηφίζετε κιόλας. Εντάξει, αφήστε τα κόλπα. Εδώ δεν είναι διαφήμιση. Εδώ είναι πολιτική. Λέω λοιπόν, γιατί το κάνει, επειδή είναι υποτελής? Όχι. Γιατί υπηρετεί τα συμφέροντα και το ελληνικό κεφαλαίο. Αυτή είναι η ιστορία. Και των μεγάλων ομίλων που θέλουν να πάρουν ένα μικρό μεν, αλλά σοβαρό κομμάτι από την ενέργεια, τη μεταφορά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι επιλογή αυτή. Δεν είναι υποτέλεια γενικά και αφαιρημένα ότι η Ελλάδα είναι καμιά χώρα. Υπεραλιστική χώρα είναι. Τι είναι? Όταν συμμετέχει σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις, όταν έχει τεράστιες εξαγωγές κεφαλαίων, τι είναι? Είναι μικρή. Βεβαίως είναι στην αλυσίδα. Βεβαίως είναι στην αλυσίδα. Είναι πιο αδύναμος κρίκος, μπορεί να είναι. Μπορεί και να γίνει και για κάτι άλλο, κύριε Κυρίδη που με κοιτάτε. Και μετά λέτε, ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος απογείωσε. Αυτά δηλαδή δεν θα τολμούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία τόσο εύκολα. Ότι το ΝΑΤΟ είναι καλό. Έλεγε ότι ναι, μεν είναι συμμαχός μας, μας προστατεύει και λοιπά και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βγήκανε. Το ΝΑΤΟ είναι καλό, έχει αλλάξει. Ο Κλίντον είναι διαβολικά καλός. Απογείωσε. Απογείωσε αυτό με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και λέει και πολυδιάστατα. Τι πολυδιάστατα πώς δουλεύετε? Τι εδώ σας κάνανε, κούνασαν το κεφάλι, το χέρι λίγο Αμερικάνοι και εκεί που ετοιμαζόσασταν να δώσετε τα ναυπηγεία στους Κινέζους, θα πάτε και το δίνετε στους Αμερικάνους κατευθείαν. Ποια πολυδιάστατη? Ποια? Πέστε την αλήθεια τουλάχιστον και πάρτε και την ευθύνη μας. Προφυλάσσει, λέει, από την Τουρκία. Νομίζω ότι πρέπει να, ανεξάρτητα αν διαφωνούμε, να έχετε και έχετε μυαλό. Μας προφυλάσσει ή χειροτερεύει την κατάσταση ο East Med? Εμείς λέμε ότι χειροτερεύει. Γιατί οι συμμάχοι σας, κυρίες και κύριοι,
του ευρωτόξου και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Είναι τόσο εξόφθαλμα μερικά πράγματα. Οι Αμερικάνοι παίζουν και με τους Τούρκους και με εμάς. Με στόχο να κρατήσουν την Τουρκία. Οι Γάλλοι, την ίδια στιγμή που μας λένε ζήτω και είμαστε με την Ελλάδα, διαπραγματεύεται η εταιρεία τους και με τους Τούρκους για τα πετρελαία στην περιοχή. Η Ιταλία τα βλέπετε τι γίνεται. Επομένως, και στόχο να σας πω, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Συνδιαχείριση θέλουν. Αυτοί θέλουν να παίρνουν ό,τι θέλουν να πάρουν από την περιοχή και να εξοικονομήσουν κέρδη. Και τέλος, ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Γιατί μιλάμε αλήθεια? Για έναν αγωγό φάντασμα. Έχει την αξία του την πολιτική, το πώς έγινε. Είναι αγωγός φάντασμα που δεν πρόκειται να γίνει. Και στελέχη κομμάτων και κορυφαία το καταλαβαίνουν. Ότι δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί? Τα ανέλησε ο Νίκος αναλυτικά. Γιατί δεν πρόκειται να γίνει? Δεν πρόκειται να γίνει, πρώτον, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί όλες οι χώρες έχουν διαφορετικούς σχεδιασμούς με το υγροποιημένο κλπ. Αέριο. Και δεν πρόκειται να μπουν. Γιατί το Ισραήλ που καμαρώνεται και που λέγατε και οι Σιριζέοι πρώτοι, φοράνε και τα μαντήλια. Παπαδημούλης με μαντήλι. Και διάφοροι άλλοι, το είπα τυχαία το όνομα, έτσι μου ήρθε αυτή τη στιγμή, λέγανε φίλοι των Παλαιστινίων. Και σήμερα κάνει. Προχωράει και σε άλλο επικισμό και καταλαμβάνει και άλλα εδάφη. Το Ισραήλ και αυτά που κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε, νομίζω ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ισχύουν. Τι νομίζετε, ότι οι Ισραηλοί θα κοιτάξουν τώρα την Ελλάδα για λόγους αγάπης? Όχι, άμα τους βολεύει θα πάνε από την Τουρκία. Τι θα κάνουν δηλαδή? Τα ίδια κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ότι οι γεωστρατηγικές ισορροπίες και συμμαχίες σε περιόδους κρίσης διδάσκει η ιστορία όλη, κύριε Κερίδη, ότι αλλάζουν ώρα την ώρα ανάλογα με τα συμφέροντα των εμπλεκομένων μερών. Αυτό έχει διδάξει η ιστορία της ανθρωπότητας. Αν τώρα ο ιμπεριαλισμός έγινε κάτι διαφορετικό και κάνει συμφωνίες και εταιρείες και λοιπά φιλανθρωπικές, αυτό είναι απτάγραφα που λένε, που βάζεται και, πώς το λένε, ανεμογεννήτριες. Σε ένα φυσικό τοπίο φοβερού κάλους. Δεύτερο, ένα είναι αυτός ο σχεδιασμός. Το κόστος. Το κόστος είναι απίστευτο. Όχι, βέβαια, να πάνε τις βάλουν αλλού. Πώς θα γίνει? Γιατί να τις βάλουν στα άγραφα? Γιατί και εσείς οι περιβαλλοντολόγοι όλοι εδώ που μου κόβεστε και το περιβάλλον, ακόμα δεν έχουν υπολογιστεί, κύριε Λοβέρδο, οι συνέπειες που θα έχουν στο μικροκλίμα της περιοχής και σε μετανάστευση πουλιών και σε μια σειρά άλλα πράγματα, μετανάστευση πουλιών κλπ. Σε αυτές τις περιοχές. Ούτε έχουν γίνει τέτοιες περιβαλλοντικές μελέτες εκτός από τις πληρωμένες. Να ολοκληρώνουμε. Τέλειωσε. Δεύτερο σημαντικό, χωρίς ΑΟΣ. Όταν δεν έχεις ανακηρύξει ΑΟΣ στην περιοχή και φτιάχνεις έναν αγωγό που δεν πρόκειται να γίνει, λέμε, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, τι σημαίνει αυτό? Και η Τουρκία θα σου πει: εγώ έχω οριοθετήσει. Να, και είμαι δίπλα σου. Ή θα σε κόψει και στη μέση. Θα οξύνει ακόμα τις αντιπαραθέσεις πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, που είναι πολύ μεγάλα, και την χρηματοδότηση. Όμως αυτός ο αγωγός φάντασμα. Όπως τα φαντάσματα φοβίζουν τον κόσμο, του λέμε να τα εξετάσει καλύτερα για ποια συμφέροντα έγινε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.